φωτογραφίες, αγαπητοί φίλες και φίλοι, πριν από λίγο. Η πιο έντονη φωτογραφία, θα έλεγα, είναι αυτή με τα news, με τις ειδήσεις, που μας κάνουν τον εγκέφαλο πατσαμάκα, πουτσουπουτσου. Μα αυτές οι μαλακές που ακούμε συνέχεια κάθε μέρα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να μπορώ να διευκρινίσω τα πράγματα και να τα βάλω σε μια σειρά, ως δημοσιογράφος, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ο Παπαδήμας, ο Λουκάς Παπαδήμας βρίσκεται στον Παπανδρέου. Μετά θα κάνουν υπουργικό συμβούλιο και θα βγάλουν επιτέλους ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Ή ο Παπαδήμας, ο οποίος έθεσε τους όρους, φίλες και φίλοι, μέχρι τον Μάιο να κάνει τουλάχιστον την κυβέρνηση αυτή, η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα είναι η συνεργασίας. Και επίσης έθεσε και έναν άλλον όρο, να είναι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην κυβέρνηση, για να είναι σοβαρή η κυβέρνηση, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Και βλέπω ότι πιέζουν πολύ την κυβέρνηση να γίνει αυτή από τους Ευρωπαίους εταίρους, γιατί είναι το φαινόμενο ότι έχουμε την υπόθεση ότι πρέπει να γίνει η εκταμείωση της έκτης δόσης, φίλες και φίλοι, αλλά επίσης πρέπει να γίνει και να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ για τα παρετέρου από εδώ και στο εξής, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ποια είναι η ατζέντα αυτής της κυβέρνησης, τα βασικότερα πράγματα της ατζέντας της κυβέρνησης που θα έρθει? Η έκτη δόση, φίλες και φίλοι, το οποίο βέβαια τώρα από το Eurogroup που πήγε ο Βενιζέλος και μας εκπροσώπησε, φίλες και φίλοι, η δανειακή σύμβαση, η ανταλλαγή ομολόγων, ο προϋπολογισμός και βέβαια φορολογικό στα μέτρα των δανειστών, το φορολογικό σχέδιο δηλαδή, το φορολογικό σύστημα της χώρας, και ιδιωτικοποιήσεις, το οποίο είναι στα 1,45 δις από 4 δις, γιατί δεν γίνονται αλλιώς, δεν γίνονται τα πράγματα αλλιώς, φίλες και φίλοι, πραγματικά δεν γίνεται αλλιώς. Θα πουλήσουν τον ΟΠΑΠ, θα πουλήσουν τα λιμάνια, ό,τι μπορούν τέλος πάντων, και θα είναι 1,45 δις από τα 4 δις που ήταν η σχετική πρόβλεψη και ο στόχος. Και βλέπουμε επίσης τι λέει ο Westerwelle. Ο Westerwelle λέει ότι αν δεν γίνουν αυτές αυτοί οι όροι που έχουμε θέσει εμείς οι Ευρωπαίοι, τότε να φύγει έξω από το τσιδόν, μας διώχνουμε δηλαδή, οι Ευρωπαίοι μας έχουν βάλει τα παπούτσια στο χέρι, φίλες και φίλοι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο Ackermann της Deutsche Bank μας λέει ότι δεν πρέπει να διώξουμε την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, διότι αυτό θα είναι καταστροφή για όλο το Ευρώ και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγορές μεταξύ ζητούν σταθερότητα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και το φαινόμενο είναι το εξής, ότι ποιοι είναι οι επόμενοι, απούμε, υποψήφιοι. Ο Διαμαντούρος Νικηφόρος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Στρασβούργο, αγαπητοί φίλες και φίλοι, και ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, που είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Νιου Ιόρκ. Δηλαδή άτομα της αγοράς, άτομα επιλεγμένα από τους ίδιους και τους συμμετέρους, μας σερβίρουν άτομα τέτοια πράγματα, κυρίες και κύριοι, που είναι, δηλαδή θα κυβερνήσει, είναι το θράσος να κυβερνήσει το δέντανη τάφ στην Ελλάδα απευθείας με πρωθυπουργό τον Ρουμελιώτη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, και έχουμε επίσης αυτά τα φαινόμενα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, τα οποία είναι οι διεργασίες που γίνονται στα κόμματα, ποιοι θα πάρουν τα υπουργεία. Ο Καρατζαφέρης επιμένει ότι θα πάρει υπουργείο. Ο Καρατζαφύρου. Λοιπόν, να δούμε τις εξελίξεις από εδώ και σε εξής,
τι θα γίνει. Γεια σας, στο επόμενο βίντεο θα πούμε, θα ανακηρυχθεί η κυβέρνηση, η καινούρια κυβέρνηση και ποιος θα πάρει τα υπουργεία. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. So, nicht ganz so hoch hinaus ist sie. Sie steht nur, sage ich mal, bei uns auf dem Dach. Und trotzdem die Frage, sag mal, wer hat dich denn bei dem Wetter da hochgeschickt? Erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht auch auf dieser Höhe hier. Und wer das war, das böse B. Wir fragen nicht weiter nach. Schauen wir vielleicht aufs Wetter, ne? Schön sieht es im Moment nicht aus. Nee, schauen wir mal.